Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε οικογένειες που υπάρχει μαμά και μπαμπάς, η μαμά συστήνει στο παιδί το ρόλο του μπαμπά. Αυτό λέει ουσιαστικά. Ότι από τη μητέρα περνάει το πώς. Δεν ξέρω αν το συστήνει, η έκφραση δεν μ' αρέσει. Μάλλον τους φέρνει πιο κοντά. Γιατί η μαμά το έχει από φυσικού της το μωρό, ξαναλέμε, πριν μιλήσουν με λόγια. Κάπως με έναν τρόπο γίνεται η επαφή με το μωρό. Μα είναι η συνέχεια της ζωής του. Εμένα, ας πούμε, ο μπαμπάς μου έλειπε 7 μήνες το χρόνο. Τυπικά, λοιπόν, αν ήταν θέμα απουσίας. Παιδιών που οι γονείς τους ήταν ναυτικοί. Ναι. Αλλά μέσα από τη μητέρα μου δεν ένιωσα ποτέ ότι έλειπε ο μπαμπάς. Γιατί μου μιλούσε γι' αυτό. Ή μαζί θα τον παίρναμε τηλέφωνο ή περιμέναμε το τηλέφωνό του τις Τρίτες. Θέλω να πω. Θα σου πω κάτι όμως που κι εγώ πολύ μεγάλη το κατάλαβα. Με ρώταγαν όταν. Δεν θυμάμαι, 25 χρονών όταν ήμουν και συζητάγαμε ότι το ότι ο μπαμπάς σου είχε πεθάνει, σου έλειψε. Αισθάνθηκες, ας πούμε, όχι σου έλειψε. Αισθάνθηκες αυτή την απουσία. Φαινό. Και τους είχα πει, γιατί αυτό είναι σε πρώτο επίπεδο η απάντηση, πώς θα σου λείψει κάποιος αν δεν τον έχεις ζήσει. Δηλαδή, εγώ τον είχα χάσει 2,5 χρονών. Στην πορεία, πολύ μεγάλη, μετά από χρόνια, κατάλαβα ότι η απουσία του ήταν τεράστια. Απλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει, έτσι απλά όπως λέμε, σου έλειψε, λες εσύ. Ναι. Αφού δεν με στεναχωρεί κάτι που δεν το έχω, γιατί δεν το είχα και ποτέ, αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσω. Δεν είναι όμως αυτή η απάντηση. Δηλαδή, πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω τι σημαίνει η παρουσία και η απουσία. Γιατί εσύ προσαρμόστηκες σε αυτά τα δεδομένα. Όλοι προσαρμοζόμαστε. Όλοι προσαρμόζονται. Και ειδικά τα μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν μνήμες. Αλλά το κενό παραμένει. Είναι ένα κενό και δουλεύει ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει το παιδί. Ακριβώς. Να... Όμως το θέμα της επιθετικής συμπεριφοράς. Που δεν ξέρω, δεν θα πάμε έτσι όπως το είχαμε με τον Γάλλο γιατρό που είπε ότι τα παιδιά που δεν έχουν ορίσει τον μπαμπά τους μπορεί να είναι λίγο πιο επιθετικά ή βία. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την εποχή που ζούμε, που τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, είναι πιο έντονα, ρε παιδί μου, γιατί οι δράσεις τους είναι πιο έντονες. Πολύ. Έχουν θυμό, δεν ξέρω, μιλάνε, επιτίθενται είτε στους συμμαθητές τους, είτε με τους φίλους τους είναι πιο έντονα, τα αδέρφια τους και με τους γονείς τους κάποιες φορές. Γιατί? Γιατί και με ποιο τρόπο θυμώ, τα παιδιά επιτρέπεται να νιώσουν, όλοι επιτρέπεται να νιώθουμε όλα τα συναισθήματα.